Κυριάκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα, κυρίες και κύριοι. Σεβασμό προς το κράτος ζήτησε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, λέγοντας ότι δεν μπορεί να είναι υποχείριο της οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Προσερχόμενος στο δικοινοτικό συνέδριο που διοργάνωσε η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Εκπαίδευση στο Λίδρα Πάλας, ο πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε σημαντική μεν την εκδήλωση, προσθέτοντας μάλιστα ότι είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, σημείωσε ξεκάθαρα πως για την λύση του Κυπριακού αυτά τα βήματα δεν είναι αρκετά. Όσον αφορά τον χαιρετισμό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην έναρξη του συνεδρίου που είχε θέμα μετασχηματιστική ηγεσία για την ειρήνη, που διοργάνωσε η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Εκπαίδευση με την συμμετοχή 50 Ελληνοκυπρίων και 50 Τουρκοκυπρίων διευθυντών σχολείων, ο πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε μεταξύ άλλων πως το status quo δεν επιτρέπει να απολαύσουν οι συμπατριώτες μας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όπως οι άλλοι Ευρωπαίοι και πως αυτή η κατάσταση δεν ήταν επιλογή των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Μάλιστα, εκτός κειμένου, πρόσθεσε ότι για αιώνες Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι έζησαν ειρηνικά και σε μειχτές κοινότητες, συνοικίες και πόλεις, αλλά οι παρεμβάσεις τρίτων χωρών, μηδεμίας εξαιρουμένης, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δημιούργησαν προβλήματα που ακολούθησαν. Από την πλευρά του Νικήτα, ο Μουσταφά Κιντζή, στο δικό του χαιρετισμό, είπε ότι δεν πήγε στην εκδήλωση για να μεταφέρει κάποιο πολιτικό μήνυμα. Πρόσθεσε όμως πως όπως και να ονομάσουμε το σύστημα λύσης του Κυπριακού που θα βρεθεί, αν δεν υπάρχει καλλιέργεια κουλτούρας, ειρήνης και συνεργασίας, αυτή η λύση δεν θα είναι βιώσιμη και όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσα από την εκπαίδευση. Νικήτα, κλείνοντας να σου πω ότι φεύγοντας από την εκδήλωση, ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Μουσταφά Κιντζή έφυγαν μαζί, συνομιλώντας προς την έξοδο του Λίδρα Πάλας. Τι είπαν δεν γνωρίζουμε, αφού και χαμηλόφωνα μιλούσαν και ήμασταν κάπως και σε κάποια απόσταση. Μάλιστα, να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Ευχαριστούμε, Κυριάκο. Είναι μια, πιστεύω, σημαντική εκδήλωση που χωρίς να παραγνωρίζει εθνική καταγωγή θέλει να καλλιεργήσει μια κουλτούρα ειρηνικής συμβίωσης. Είναι ένα στοιχείο απαραίτητο μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλουμε για ειρηνική συμβίωση, αν και εφόσον οι συνθήκες μας επιτρέψουν σαν Κύπροι να εργαστούμε για να λύσουμε σαν ανεξάρτητη χώρα το κυπριακό πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά για λύση του Κυπριακού δεν είναι αρκετά. Χρειάζεται πριν και πάνω απ' όλα ο σεβασμός προς ένα κράτος το οποίο δεν πρέπει πλέον να είναι εξάρτημα ή, αν θέλετε, υποχείριο της οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι συμβάλλει και η καλλιέργεια ενός μια σωστής αντίληψης του αλληλοσεβασμού και της διαφορετικότητας, όπως γίνεται και σε όλη την Ευρώπη, που ειρηνικά συμβιώνουν και σε όλο τον κόσμο εκείνοι που νομίμως κατοικούν σε ένα κράτος.